Ένα ζήτημα που προβληματίζει όλο ένα και περισσότερο τις κοινωνίες είναι αυτό της έξαρσης του ακραίου εθνικισμού και των ακραίων εθνικιστικών τάσεων. Πόσο μάλλον σε χώρες όπου όχι και στο τόσο μακρινό παρελθόν έπεσαν θύματα ή βίωσαν, αν θέλετε, τέτοιες πολιτικές. Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή καθηγητή νομικής και κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, κύριο Νίκο Τριμικλινιώτη, για να εξετάσουμε το όλο ζήτημα. Κύριε Τριμικλινιώτη, χαίρετε. Χαίρετε. Η έξαρση του εθνικισμού, κύριε καθηγητά, είναι αποτέλεσμα, λέγεται, αποτυχημένων πολιτικών. Είναι προϊόν της εποχής του ή ευνοείται από κάποιες συγκυρίες και αναμένεται ότι θα ξεθοριάσει? Κοιτάξτε, μπήκαμε σίγουρα σε μια άλλη εποχή και στην ιστορία μας σαν ανθρωπότητα και κυρίως ως Ευρώπη, αλλά και ως Κύπρος. Η κρίση αυτή, η συγκεκριμένη οικονομική κρίση, η οποία δεν είναι απλώς οικονομική, είναι και κοινωνική, γεννά μια σειρά από καινούργια φαινόμενα ή, αν θέλετε, οξύνει ήδη υπάρχουσες αντιφάσεις. Απόγνωση, υστερία, φόβο, ανασφάλεια, αβεβαιότητα. Όλα αυτά σίγουρα δημιουργούν πρόσφορον έδαφος, το οποίο εκμεταλλεύονται διάφοροι, ανάμεσά τους και ακροδεξιοί, νεοναζί κτλ. Και άλλοι λεγιστές, για να περάσουν τις δικές τους αντιλήψεις και απόψεις. Επομένως, η αντιμετώπιση, η κατανόηση των φαινομένων αυτών πρέπει να ενταχθεί στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο, για το οποίο μιλούμε. Όμως πρέπει να προσέξουμε λίγο στο θέμα αυτό, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι απλώς θέμα ότι, ξέρετε, είναι η κρίση και να τα ρίξουμε όλα πάνω στην κρίση. Είναι ακριβώς, υπάρχει μια ιστορική υποτίμηση του φαινομένου και επιφανειακή γνώση και μέσα από την οποία αναπαράγεται αυτό που ονομάζουμε ιδεολογική νομιμοποίηση του φαινομένου του αυτού που ονομάζεται νεοφασιστικό, νεοναζιστικό φαινόμενο των 21ου αιώνα, και είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία που αναπαράγεται και δημιουργείται αυτή η προσέγγιση σήμερα. Πώς νομιμοποιείται δηλαδή το φαινόμενο στις μέρες μας? Ναι, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν 6 πυλώνες νομιμοποίησης του φαινομένου αυτού και αυτές είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, από τη μια υπάρχει μια ιδεολογική αποχάβνωση μέσα από τις lights και lifestyle για να ασχολήσεις με το ζήτημα αυτό. Τι εννοούμε με αυτό? Δηλαδή, έχουμε μια διαδικασία όπου, για παράδειγμα, παρουσιάζεται το φαινόμενο, σκανδαλίζονται με τη γνώση του γύρω από το φαινόμενο αυτό. Εξού και στην Βρετανία, για παράδειγμα, το History Channel έχει ονομαστεί και Hitler Channel για τον τρόπο μέσα από τον οποίο απεικονίζει το φαινόμενο αυτό. Δηλαδή, η ενασχόληση με τον τρόπο που γίνεται, αντί να δίδει με την ιστορία ειδικά και ως φαινόμενο, ως κατάσταση για το τι κατανοούμε τα φαινόμενα, αντί να αναπτύσσει την κριτική αντίληψη του πολίτη και ιδίως των νέων, δημιουργία σκανδαλίζει με σκανδαλοθυρικό τρόπο. Δηλαδή, για να μιλάμε έτσι πολύ απλά, κύριε καθηγητά, εκφράζεται αυτή η άποψη ότι με το να ασχολούμαστε ή με το να ασχολούνται τα μέσα και να δίνουν βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που εκφράζουν αυτές τις ακραίες εθνικιστικές τάσεις, αμέσως δημιουργείται γύρω από αυτούς μια αίσθηση του να θέλεις να μάθεις τι έχουν να πούν και ήδη το χρησιμοποιούν. Δηλαδή, αυτή η αμφιλεγόμενη άποψη ότι πρέπει να περιθωριοποιούν και τα εθνικιστικά σύνολα, ώστε να μην τους δίνεται υπόσταση να εκφράζουν τις απόψεις τους, ισχύει? Πρέπει να θα έρθω σε αυτό, διότι εδώ είναι το λάθος, το αυτό που ονομάζουμε το φιλελεύθερο παιχνίδι της λεγόμενης ελευθερίας της άποψης και της υπόθεσης ότι αν ενταχθούν στο πολιτικό σύστημα τα ακραία στοιχεία, θα ξεφύγουν από τα άκρα και θα γίνουν mainstream. Αυτή είναι μια υπόθεση η οποία ισχύει και είναι βάση αυτού του παιχνίδιου. Για παράδειγμα, σήμερα διάβαζα στη Σημερινή το άρθρο για το ΕΛΑΜ και είναι ακριβώς εκφράζει αυτή την προσέγγιση. Είναι δημοκρατικό τους δικαίωμα να εκφράζονται όπως όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ εξειδικευμένο φαινόμενο. Το φασιστικό φαινόμενο και ο ρατσισμός και η υπεραγωγή του ρατσιστικού λόγου είναι παράνομο. Δεν είναι απλώς θέμα, ξέρετε, και είναι παράνομο για συγκεκριμένους λόγους. Έχουμε επιλέξει ότι κάποιες μορφές λεκτικής βίας, κάποια παράδεκτα πράγματα, τα απαγορεύουμε. Όπως λέμε σήμερα, κύριε, δεν είναι αποδεκτό να αποκαλείς κάποιο ο οποίος
πάσχει από το σύνδρομο Towns, να το λες Μόγκολο. Δεν είναι αποδεκτό σήμερα. Πριν 20 χρόνια το έλεγαμε στα σχολεία εμείς. Δεν είναι αποδεκτό να του μιλάς καθυστερημένος κάποιος. Παρ' όλα αυτά, μερίδα κόσμου στην Ελλάδα έχει αποδεχτεί τη βία κατά κάποιον τρόπο από συγκεκριμένο κόμμα που βρίσκεται στην Ελλάδα με πολλές έδρες ως μέσο αντιμετώπισης είτε της λαθρομετανάστευσης είτε οποιοδήποτε άλλο προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Κάποιοι μάλιστα πήγαν. Στην δεκαετία του 30 ο Χίτλερ εκλέγηκε. Εκλέγε με εκλογές. Εντάξει, όταν εκλέγε με εκλογές, τι έκανε αυτός, φυλάκισε τους κομμουνιστές και τους σοσιαλδημοκράτες και πήρε την εξουσία στα χέρια του, αλλά κέρδισε, πήρε την πλειοψηφία των εδρών. Αυτό δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείται και είναι δημοκρατικό το καθεστώς. Δηλαδή αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Όταν γίνεται προαγωγή του ρατσιστικού μίσου και της ρατσιστικής βίας, αυτό είναι παράνομο. Τελεία. Δεν είναι θέμα, είναι με δημοκρατικό τρόπο ή όχι. Δηλαδή, αν το 51% του κόσμου ψηφίσει να εξολοθρέψει το 49%, είναι δημοκρατικό γιατί είναι πλειοψηφία. Δηλαδή, η δημοκρατία δεν είναι απλώς, ξέρετε, δικαιούμαι να λέω ό,τι θέλω και να λέω σκοτώστε τον άλλον και να τον σκοτώνω. Πώς τότε οι δημοκρατίες αποδέχτηκαν να νομιμοποιήσουν κόμματα, σύνολα τα οποία και στη συνέχεια τα κόμματα που εκφράζουν τέτοιου είδους. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα. Εγώ, όταν μιλώ για τους αναφέρθηκα σε 6 πυλώνες νομιμοποίησης του φασιστικού φαινομένου του 21ου αιώνα. Ο πρώτος, όπως είπα, είναι η ιδεολογική αποχάβνωση που δημιουργά αυτό το κλίμα με τη lifestyle ενασχόληση. Ο δεύτερος είναι το φιλελεύθερο παιχνίδι της λεγόμενης ελευθερίας της άποψης, που επιτρέπει στον νεοναζί να στέκεται δίπλα από τον αντιρατσιστή. Και λέει, εντάξει, κύριε, ακούστηκαν και δύο απόψεις. Και ο νεοναζί που λέει, σκοτώστε όλους τους άλλους που είναι κατώτερες φυλές, και είναι παράνομα αυτά που λένε, και είναι σύμφωνα με τον νόμο και σύμφωνα με την. Όπως η κοινωνία έχουμε δεχτεί ότι αυτό βρίσκονται εκτός του πλαισίου του πολιτικού παιχνιδιού, δίπλα από έναν αντιρατσιστή. Και λέμε, έχουμε και τις δύο απόψεις. Λοιπόν, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι φασιστικό. Πείτε μας εντάχει τους πυλώνες για να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω. Το δεύτερο σημείο είναι η θεωρία των άκρων. Ότι όλα τα άκρα είναι το ίδιο. Είτε αριστερά είτε δεξιά. Και όταν κάνουμε το ένα είναι και το άλλο. Και αν οποιαδήποτε μέτρα πάρουμε ενάντια στην δεξιά, πρέπει να πάρουμε και στη δεξιά. Και εδώ δεν μιλούμε για τη δεξιά, μιλούμε για την ακροδεξιά και τα αναφασιστικά φαινόμενα. Δεν μιλούμε για την παραδοσιακή δεξιά ή την παραδοσιακή αριστερά, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι ο τρίτος πυλώνας. Το τρίτο είναι η νομική και πολιτική ανοχή και ενθάρρυνση των ρατσιστικών οργανώσεων που κάνουν προαγωγή του ρατσιστικού λόγου και είναι παράνομες. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα νομοθετικό σύστημα, το νομικό σύστημα, το οποίο λέει απαγορεύεται να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Είναι εκτός του νόμου. Και το κράτος αγνοεί, κάνει τα στραβά μάτια ακριβώς γιατί δεν θέλει να κάνει οτιδήποτε σε αυτήν την κατεύθυνση. Όπως συμβαίνει με τη Χρυσή Αυγή, που καθημερινά δολοφονεί κόσμο. Κάθε μέρα επιτίθεται σε κόσμο. Και δεν κάνει τίποτα το κράτος. Ναι, αλλά ανέχεται. Αυτή παίρνουν αξία. Άλλο είναι το επιτίθεται και άλλο το δολοφονεί. Να το δούμε. Όχι, και δολοφονεί και επιτίθεται. Είναι ξεκάθαρο ότι τα άτομα είναι οι δολοφονικές επιθέσεις που γίνονται σε καθημερινό. Εάν κοιτάξει τον αριθμό των δολοφονιών μεταναστών, είναι πολιτική αυτό το πράγμα. Ναι, απλά δεν έχουμε τις αποδείξεις για να μιλάμε. Μπορεί να έχετε κάποιες ενδείξεις, αλλά δεν έχουμε προς το παρόν τις αποδείξεις. Ο επόμενος πυλώνας. Μα δεν έχουμε αποδείξεις επειδή υπάρχει ασυλία. Εδώ έχουμε την ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής, η οποία κατηγορείται για ό,τι έκανε αυτά τα πράγματα. Και την οποία δεν μπορεί να δικαστεί. Εδώ έχουμε τη βία σε καθημερινό επίπεδο. Υπάρχουν αποδείξεις, φυσικά και υπάρχουν αποδείξεις. Αλλά πρέπει το κράτος να αποφασίσει και οι διοκτικές αρχές να αποφασίζουν ότι θα δράσουν πάνω σε αυτό το τομέα. Αυτή είναι Συνεπώς τα κράτη, από ό,τι καταλαβαίνω ή διορθώστε με, επιδεικνύουν ανοχή σε όλες αυτές τις συμπεριφορές. Όμως θα λέγω ότι τα κράτη επέδειξαν ανοχή και για να φτάσουν μέχρι σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, ναι. Βλέπουμε χώρες, είτε μιλάμε για την Κύπρο ή για την Ελλάδα, είτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα παρουσιάζεται έξαρση σε αυτό το φαινόμενο, που βάζουν στην πάντα, ενώ φαίνεται να ευθύνονται λόγω λαθασμένων πολιτικών, του παρόντος πολιτικού κατεστημένου, λόγω διεφθαρμένων πολιτικών, και όλο αυτό το συνοθήλευμα αναγκάζει τους πολίτες να στραφούν προς μια εναλλακτική, προς μια διαφορετική κατεύθυνση, την οποία ενδεχομένως να προσφέρει η κάθε Χρυσή Αυγή ή το κάθε ακροδεξιό κόμμα.
Θεωρείτε ότι η Χρυσή Αυγή ή τα ακροεξεγόμενα αποτελούν εναλλακτική πολιτική ή είναι έκφραση της πιο ακραίας μορφής της αυταρχικής πολιτικής που ήδη ακολουθεί? Εδώ θέλω να μου απαντήσετε. Διάξτε, μισό λεπτό. Όταν έχουμε στην Ελλάδα, για παράδειγμα, να σου λέει η αστυνομία να φεύγει από εκεί και λέει εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα, αλλά ελάτε το τηλέφωνο της Χρυσής Αυγής, τηλεφωνάτε να έρθουν να σας το λύσουν το πρόβλημά σας. Αυτό δείχνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι το μακρύ χέρι του αυταρχικού κράτους και δεν είναι εναλλακτική πολιτική. Αυτή είναι η ουσία. Η ακροδεξιά φαίνεται, εμφανίζεται με κάποιες εντός εισαγωγικών λύσεις, διότι λύσεις δεν θα τις χαρακτηρίζαμε σε καμία περίπτωση. Ναι, θα ήθελα πριν να προχωρήσουμε να σας πω και τους δύο άλλους πυλώνες για να μπούμε σε αυτό το θέμα. Η δεύτερη είναι η ακαδημαϊκή υποτίμηση, το σοκ και ο αναθεωρητισμός που σχετίζεται με την υιοθέτηση του ακροδεξιού και ρατσιστικού και αντιμεταναστευτικού λόγου των κυρίαρχων κομμάτων. Δηλαδή, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έστρωσαν το χαλί και δημιούργησαν τα δεδομένα και το κλίμα μέσα από το οποίο αναπτύσσεται αυτό το φαινόμενο. Και τέλος, ο έκτος πυλώνας είναι η ακροδεξιά ατζέντα, που είναι ουσιαστικά ο αντιμεταναστευτικός λόγος της ανασφάλειας και του φόβου. Αυτοί είναι οι έξι πυλώνες που μαζί λειτουργούν ο ένας συμπληρωματικά στον άλλο, στο να δημιουργήσουν το πλαίσιο στο οποίο αυτές οι τάσεις, αυτά που ονομάζουμε αντικινήματα ή κινήματα της αντιπολιτικής, διότι ακριβώς όπως είπατε και προηγουμένως, όταν το σύστημα πάσχει από κρίση και λένε ότι είναι ολόκληρο το σύστημα πάσχει από κρίση και ελάτε ψηφίστε εμείς που πιστεύουμε στον ένα αρχικό που θα δώσει απαντήσεις, εξού και η νοσταλγία για την περίοδο της Χούντα στην Ελλάδα και η αναφορά χιτλερικός χαιρετισμός και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ξεκάθαροι είναι οι πυλώνες που μας έχετε παραθέσει. Λοιπόν, το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι, θεωρείτε ότι έχει σήμερα εισχωρήσει στα υπάρχοντα κόμματα το φαινόμενο αυτό? Ναι, κοιτάξτε, εάν πάρουμε για παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μετανάστευσης, είτε αυτό αντιμετωπίζεται ως ζήτημα προνοιακής πολιτικής. Δηλαδή, συζητούμε για τη μετανάστευση και μιλούμε για τα επιδόματα, αντί να μιλούμε για τη μεταναστευτική πολιτική. Συζητούμε για τη μετανάστευση και αντιμετωπίζεται ως ζήτημα νόμου και τάξης, αντί να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα ευρύτερης κοινωνικής ανάπτυξης, ως ζήτημα ένταξης, ως ζήτημα μιας πολιτικής ως προς ποια κοινωνία θέλουμε. Όταν απομονώνονται αυτά τα σημεία και παρουσιάζονται το ζήτημα ως τέτοιο, τότε ήδη έχει εισχωρήσει η ακροδεξιά ατζέντα μέσα στην πολιτική των κυρίαρχων κομμάτων. Όταν και εδώ μιλάμε, και αν κοιτάξετε τις πολιτικές των υποψηφίων για τις επερχόμενες εκλογές, θα καταλάβετε ότι η ουσία της συζήτησης, αντί να συζητούν στα θέματα ουσίας και το τι εννοούμε, ποια είναι τα κύρια προβλήματα της κοινωνίας σήμερα στην αντιμετώπιση όλων των κοινωνικών, βαθύτατων κοινωνικών προβλημάτων που βρίσκομαστε, συζητούμε ζητήματα τα οποία είναι παραφουσκωμένα, διαστρεβλωμένα ακριβώς στη βάση μιας αντιμεταναστευτικής λογικής. Και ίσως να μην πολεμάτε ίδια η ρίζα του κακού, αλλά κάποια παραμφερή. Λοιπόν, είναι πραγματικότητα όμως, κύριε Τριμκλινιώτη, ότι δαπανήθηκαν εκατομμύρια ευρώ για τη συντήρηση αλλοδαπών ή πολιτικών προσφύγων στην Κύπρο και όλα αυτά στην πλάτη. Ποιος το λέει αυτό? Ακόμα και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι δαπανήθηκαν αρκετά εκατομμύρια. Μπορεί να είναι ευρωπαϊκό κανόνα, μπορεί να είναι ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά δεν βάβει από τον ισχύ ότι έχουν δαπανηθεί κάποια εκατομμύρια. Για ποιο θέμα μιλούμε τώρα? Για τα επιδόματα των αλλοδαπών. Μιλούμε για τα ζητήματα των επιδομάτων. Ωραία, ας το δούμε αυτό το θέμα. Γιατί είναι η υπόθεση πάνω στην οποία θα στηρίξει την ερώτησή σας. Ελάτε στην ερώτηση λίγο. Να δούμε αυτό το θέμα. Υπάρχουν σήμερα περίπου γύρω στις 50.000 λήπτες δημοσίου βοηθήματος, από τις οποίους οι 3.000 είναι μη Κύπροι. 3.000 από τις 50.000. Από το σύνολο δηλαδή οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος, ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι μη Κύπροι, από τους οποίους 2.500 είναι περίπου αιτητές ασύλου και πρόσφυγες. Και από αυτά τα λεφτά, τα 3/4 έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλούμε για τις τάξεις τα λεφτά που πληρώνει η Κυπριακή Δημοκρατία από το φορολογούμενο πολίτη είναι στις τάξεις του 3-4 εκατομμύρια το χρόνο. Ωραία. Αυτά τα 3-4 εκατομμύρια, επιτρέψτε μου, αυτά τα 3-4 εκατομμύρια που δόθηκαν έχουν δημιουργήσει τη σχετική δυσφορία στις τάξεις των Κύπριων πολιτών. Πώς όμως τα επιδόματα αυτά που δόθηκαν στη βάση της νομοθεσίας που ισχύει για όλους τους Κύπριους. Κύπριους και εμείς.
στη βάση της ανάγκης. Δηλαδή υπάρχουν δύο ειδών επιδόματα. Τα επιδόματα που βασίζονται στις εισφορές, συντάξεις, ανεργιακό κτλ. Και συντάξεις και επιδόματα που βασίζονται στην ανάγκη. Επιδόματα όπως για παράδειγμα το αναπηρικό επίδομα. Το επίδομα κάποιου να μην είναι φτωχός και που είναι άπορος κτλ. Αυτά είναι τα δύο ειδών επιδόματα που υπάρχουν. Τα ερχόμενα οικουμενικά επιδόματα, τα οποία ισχύουν για όλους, ανεξάρτητα είναι μετανάστες, είναι Κύπροι κτλ. Και τα επιδόματα τα οποία είναι λόγω εισφορών. Και πολλές φορές γίνεται σύγκριση. Ξέρετε, η γιαγιά μου, η θεία μου, είδα και στις εφημερίδες που βγάζουν, λένε ότι η θεία μου δούλεψε μια ζωή και παίρνει σύνταξη πολύ χαμηλή. Και όντως είναι απαράδεκτες συντάξεις σε σχέση με αυτά που παίρνουν. Ενώ ο άλλος, και παίρνουν παράδειγμα μετανάστες. Γιατί δεν παίρνουν κάποιο Κύπριο ανάπηρο που παίρνουν. Γιατί να μην παίρνουν παραδείγματα μεταναστών όμως. Ναι, αλλά τα παραδείγματα που αναφέρονται δεν είναι ανώμια. Δηλαδή, κάποιος, εφόσον βασίζεις την ανάγκη, παίρνεις κάποια επιδόματα για να μην είσαι άπορος. Όλα αυτά τα επιδόματα βασίζονται στην ενιαία νομοθεσία που ισχύει για όλους. Και για Κύπρους και για μη Κύπριους. Επομένως, αυτή η συζήτηση που γίνεται, να παίρνουμε δύο όμοια να τα συγκρίνουμε, για να φανεί αν πράγματι στον τομέα αυτό δόθηκαν ή όχι επιδόματα. Τώρα, συζητούμε για μια πολιτική, για να αλλάξει η πολιτική, όπου για να παίρνει οποιοδήποτε επίδομα κάποιος μετανάστης, λέμε, ή ας πούμε ετητής ασύλου, λέμε πρέπει να κάνει κοινωνική εργασία. Αυτό ισχύει και για τους Κύπριους. Δηλαδή, ένας Κύπριος λήψης δημοσίου βοηθήματος, που λέει, κύριε, εσύ ζητάς δημοσίου βοηθήματος, να κάνεις κοινωνική εργασία. Αυτό ισχύει, δεν ισχύει. Δηλαδή, περνούμε πολιτική, η οποία εδώ είναι ακριβώς που έχει εισχωρήσει η ρατσιστική προσέγγιση και στα κυρίαρχα κόμματα. Διότι ομόφωνα η Βουλή φαίνεται να συζητά να περικόψει τα επιδόματα στη βάση της εθνοτικής καταγωγής κάποιων ατόμων και να τους λένε εσείς για να πάρετε επίδομα πρέπει να κάνετε κοινωνική εργασία. Αν θα το μεταφέρετε αυτό και για τους Κύπριους θα ισχύει, θα υπήρχε γενική κατακραυγή. Αυτό είναι η ουσία της υπόθεσης. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι όταν μιλούμε για να επιλέγουμε μια συγκεκριμένη ομάδα, τη στοχοποιούμε και λέμε ότι ξέρετε, αυτοί φταίνε για όλα και πρέπει να κόψουμε τα επιδόματα τους. Τα επιδόματα ποιών, όλων των λεπτών δημοσίου βοηθήματος. Αυτή είναι η λογική. Στη βάση ποιων κριτηρίων θα τα κόψουμε. Λοιπόν, εκφράζεται η θέση, έτσι για να αλλάξουμε κεφαλαίο, ότι όποιος δεν συμφωνεί μαζί σας και εννοεί ίσως τους. Τέλος πάντων, θα το θέσω λίγο έτσι τυπικά γιατί είναι λεπτό το θέμα. Όποιος δεν συμφωνεί μαζί σας ή με τον κατεστημένο, χαρακτηρίζεται σαν εθνικιστής, φασίστας ή ναζιστής. Από κοινωνιολογικής απόψεως, τι είναι αυτό που οδήγησε κάποιους που εκφράζουν ακραίες θέσεις να απαντούν με αυτόν τον τρόπο σε οποιονδήποτε εκφράζεται ως πιο δημοκρατικός, αν θέλετε, ότι όποιος δεν συμφωνεί μαζί σας είναι ναζιστής. Συμφωνεί μαζί μου εμένα προσωπικά. Όχι, όποιος δεν συμφωνεί με το κατεστημένο. Με το κατεστημένο το εντάξει, πρώτα, πολλές φορές ο όρος φασίστας έχει καταντήσει να είναι ύβρης. Και όταν του λες πάλι είσαι φασίστας, είσαι ρατσιστής κτλ., είσαι τέτοιος, είσαι σοβινιστής κτλ., είναι ύβρης. Και αυτό είναι καλό, είναι το ότι υπάρχει μια γενική κατακραυγή, ιδίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε αυτή την ιδεολογία η οποία οδήγησε στον όλεθρο και στην καταστροφή. Επομένως, υπάρχει το κομμάτι που είναι ύβρης. Εγώ ότι ο εθνικισμός ήταν κάποιο πράγμα μέχρι πριν εμφανιστούν αυτές οι κοινωνικές ομάδες σε Κύπρο και Ελλάδα. Αν είσαι αυτές οι νέα μορφή ρατσισμού, που έχουν νομοποιήσει. Ναι, εξακολουθεί να είναι ύβρις για πολλοί κόσμο. Αν του λες του άλλου φασίστα, μπορεί να είναι κουβέντα του ξύλου, ας πούμε, του καυγά, να πεις του άλλου είσαι φασίστας. Απλώς ήθελα να πω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τη συζήτηση που γίνεται στη βάση για υβριστικούς λόγους από τον αναλυτικό χαρακτήρα που έχει η προσέγγιση σε ένα κοινωνιολογικό πλαίσιο, σε μια κοινωνιολογική συζήτηση. Δηλαδή, άλλο οι φασίστες συνήθως λένε ότι είναι εθνικιστές γιατί θέλουν να αποφύγουν τον όρο φασίστας. Δεν τους αρέσει ο όρος ρατσιστής, γιατί λένε δεν είμαι ρατσιστής, δεν είμαι φασίστας, είμαι απλώς εθνικιστής. Επομένως, είναι μια ευρύτερη κατηγορία ανθρώπων στην οποία θέλουν να νομιμοποιηθούν. Επομένως, ντρέπονται, αν θέλετε, για τον όρο φασισμός. Η Χρυσή Αυγή, για παράδειγμα, ενώ χαιρετά με ναζιστικό τρόπο με την ύψος του χεριού κτλ. Λέει ότι αν και πάρετε τα παλιά τεύχη, όλα τα τεύχη της Αυγής, θα δείτε ότι είναι ένα εορτολόγιο για τον Χίτλερ, για τους Ναζί κτλ. Λένε εμείς δεν έχουμε σχέση με αυτά τα πράγματα. Είμαστε απλώς εθνικιστές. Το ίδιο λένε και οι δικοί μας, η θυγατρική τους οργάνωση, αν θέλετε, στην Κύπρο, το ΕΛΑΜ.
που είναι θηγατρική της Χρυσής Αυγής. Εξού και ο τρόπος που δημιουργήθηκε. Αλλά η ουσία της υπόθεσης είναι ότι αυτά τα φαινόμενα πρέπει να τα καταλάβουμε με βάση το περιεχόμενο τους. Και το περιεχόμενο είναι συγκεκριμένο. Είναι η ιδεολογία τους, είναι ο τρόπος οργάνωσης τους και είναι το κοινωνικό πλαίσιο το οποίο τα θρέφει. Δηλαδή αυτές οι τρεις μορφές, τα τρία επίπεδα ανάλυσης είναι τα επίπεδα μέσα από τα οποία από κοινωνιολογικής άποψης πρέπει να καταλάβουμε τα φαινόμενα αυτά. Επομένως, όταν μιλούμε για εθνικισμό, εννοούμε για πολύ ευρύ φαινόμενο. Δεν είναι απλώς, ξέρετε, υπάρχουν εθνικισμοί και εθνικισμοί. Δεν είναι όλοι οι εθνικισμοί το ίδιο πράγμα. Και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Έστω και αν και όσοι στέκονται κριτικά απέναντι στο φαινόμενο του εθνικισμού, που θεωρεί ότι είναι ο περιούσιος λαός, ότι είναι κατά κάποιον τρόπο τόσο ξεχωριστή από τον υπόλοιπο κόσμο που θεωρούν ότι αυτούς είναι καλύτεροι από τους άλλους. Αυτά υπάρχουν. Και είναι δηλαδή κάποια μορφή. Είναι και αυτέ οι ελαφάνουσα μορφή. Αυτά τα πράγματα δεν είναι κατά ανάγκη. Δεν οδηγούν τον άλλο στο να είναι φασίστας και να λέει ότι είμαστε ανώτεροι και θα πρέπει να εξολοθρεύσουμε όλες τις εκατότερες φυλές. Παρόλα αυτά, όταν ερωτώνται αυτοί οι άνθρωποι, και να σα πω και ονομαστικά, για παράδειγμα, και Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα, όταν ερωτάτε αν τον εκφράζει, για παράδειγμα, ο ναζισμός, απαντά: δεν το εξετάζω αυτό, δεν με ενδιαφέρει αυτό επί της παρούσης. Αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει η πατρίδα μου και ο κόσμος μου που πεινά. Κάνει δηλαδή ένα είδος επίκλησης στην αλήθεια, και πράγματι είναι αλήθεια αυτά που λέει. Είναι, θα λέγατε, αυτό ένα είδος καμουφλάς της ιδεολογίας του για να επιτύχουν ένα στόχο, ένα σκοπό σε μεταγενέστερο στάδιο? Ναι, οπωσδήποτε. Όταν του λες, μιλώ για την ιδεολογία σου, δεν μιλώ. Ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα πείνα σήμερα, υποσυτισμού, φτώχεια. Θέλετε να μιλήσουμε? Να το μιλήσουμε. Είναι το κοινωνικό ζήτημα. Υπάρχουν τρία βασικά ζητήματα που πρέπει να συζητούμε. Το ένα ζήτημα της ισότητας και της στόχιας και του γεγονότος ότι σήμερα υπάρχει μια εξαθλίωση μιας κοινωνικής κατηγορίας. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με την ιδεολογία. Όταν μιλούμε για την καλά, ποια είναι η ιδεολογία σου για να πετύχεις την αλλαγή του συστήματος έτσι ώστε να οι αυτοί εξαθλειωμένοι να βρουν μια καλύτερη ζωή? Σου λένε, εμείς θα δώσουμε μόνο για Έλληνες, θα διώξουμε όλους τους υπόλοιπους, γιατί θα προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο από το κοινωνικό ζήτημα, που είναι βασικά κοινωνικό το ζήτημα που έχουμε να κάνουμε σήμερα, και να το οδηγήσουν αλλού, να το φιλετικοποιήσουν, να το δείξουν ότι είναι ζήτημα της φυλής. Η φυλή μας βάλλεται από έξω, είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και άρα εμείς θα αμυνθούμε, θα διώξουμε τους άλλους και θα σωθούμε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, υπάρχει μια υπόθεση ότι, ξέρετε, είμαστε ένα πλοίο που βουλιάζει, δεν μας χωράει, είμαστε ο περιούσιος λαός και όλοι αυτοί οι ξένοι είναι βάρος για μας και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική, είναι αντίθετη. Στην Κύπρο, όπως και στην Ελλάδα, όπως και σε όλη την Νότια Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, οι χώρες που βασίστηκαν στην οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία 20-30 χρόνια είναι λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι η εργατική τάξη απαρτίζεται σε μεγάλο βαθμό από μετανάστες. Ένα ποσοστό γύρω στις τάξεις του 30% της εργατικής τάξης είναι μετανάστες. Η εργατική τάξη είναι αυτή που παράγουν τον πλούτο της χώρας. Λοιπόν, αυτή η ομάδα, για παράδειγμα για την Κύπρο, οι έρευνες δείχνουν ότι από το 1990 μέχρι το 2005, η οικονομική, περίπου 55% της οικονομικής ανάπτυξης οφείλεται στην εργασία των μεταναστών. Επομένως, των μεταναστών εργατών μιλώ. Δεν μιλώ για τους εργαζόμενους. Που δίπλα με τους Κύπριους εργαζόμενους παρήγαγαν τον πλούτο που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα θέλουν να τα παραγνωρίσουν, θέλουν να τα κάνουμε, να τα αξίζουμε κατά μέρους και να θεωρήσουμε ότι, ξέρετε, αυτή είναι παρήσαχτη, είναι βάρος για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Είναι ακριβώς το αντίθετο το πράγμα. Είναι ακριβώς πρέπει να δούμε πώς ανοίγουμε τα ζητήματα, τα κοινωνικά ζητήματα. Το ζήτημα, μιλούμε για τους μετανάστες που μιλούσαμε για τους αιτητές ασύλου, που είναι, μιλούμε για 3 εκατομμύρια ευρώ. Όταν μέσα σε μια νύχτα 4 δισεκατομμύρια φορτώθηκαν στις πλάτες του φορολογούμενου πολίτη. Όταν αυτό είναι ένα πόνους, είναι πόνος για έναν τραπεζίτη για αυτά τα ποσά. Είναι γελιότητες να μιλάμε για αυτά τα φαινόμενα. Άρα αυτό που λέτε είναι ότι είναι η πολιτική που πάσχει ενδεχομένως και φτάσαμε σήμερα να έχουμε μια κοινωνία χτισμένη πάνω σε βάσεις τις οποίες έβαλαν οι μετανάστες και έρχονται αυτές οι εθνικιστικές ομάδες να δουν το αποτέλεσμα, το οποίο είναι να έχουμε πολλούς μετανάστες και να χρησιμοποιούν, να εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, αυτό το αποτέλεσμα για να προωθηθούν στην εξουσία.
Συμβαίνει αυτό. Ναι, κοιτάξτε, να πάρουμε το παράδειγμα της Κύπρου, ξέρει ο κόσμος. Από το 1901 η Κύπρος αναπτύχθηκε. Πώς αναπτύχθηκε? Αναπτύχθηκε από το 1974 στο λεγόμενο Κυπριακό Οικονομικό Θαύμα, κυρίως σε δύο παράγοντες. Εξωγενείς παράγοντες, κατάρρευση της Διρυντού ως κέντρο, διεθνή παράγοντες κτλ. Και ενδογενείς παράγοντες που έχουν να κάνουν με την εργασία του κόσμου. Τι πρόσφεραν την εργασία? Πρώτα οι εκτοπισμένοι, οι εκτοπισθέντες, από τα, οι πρόσφυγες που ήρθαν από τα κατεχόμενα φορά και οδήγησαν στην ανάπτυξη που έχουμε σήμερα που γνωρίζουμε. Αυτό σε κάποια φάση, όταν ανέβηκε το βιωτικό επίπεδο του κόσμου και δεν ήθελαν πλέον να κάνουν τις δουλειές τις χειροναχτικές, φέραμε μετανάστες για να κάνουν αυτές τις δουλειές και εμείς πήραμε τις υπόλοιπες δουλειές. Ήταν ένα μοντέλο που βασίστηκε στη φτηνή εργατική δύναμη. Αυτό δηλαδή το οικονομικό θαύμα. Συγγνώμη. Δική μας ευθύνη, των Κυπρίων. Ναι, εντάξει, δεν είναι ευθύνη. Αναπτυχθήκαμε. Έχουμε ένα ψηλό ποσοστό νέων που σπουδάζει. Δηλαδή, είμαστε από τις πιο ψηλές χώρες. Είμαστε μια ανεπτυγμένη χώρα υπό αυτή την έννοια. Βασιζόμενη στο μοντέλο ανάπτυξης που έχουμε. Λοιπόν, οι μετανάστες αποτελούσαν την προέκταση του οικονομικού θαύματος. Και μαζί με την Κυπρία, με τους Κύπριους εργαζόμενους, ήταν αυτοί που έκαναν τον πλούτο που έχουμε σήμερα. Ερχόμαστε σήμερα, την εποχή της οικονομικής κρίσης, που έχουμε αύξηση ανεργίας που φτάνει στα 13% και 25% ανά στους νόμους, να λέμε, ξέρετε, για όλα αυτά είναι οι μετανάστες και να φύγουν οι μετανάστες. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν. Δηλαδή, σε μια χώρα που υπάρχει γύραση του πληθυσμού σήμερα και κάθε σπίτι, ας πούμε, έχει ανάγκη από μια οικιακή εργάτρια για να κάνει τις δουλειές, διότι οι Κύπριες εργάζονται και οι γονείς εργάζονται, για παράδειγμα. Είναι ζήτημα το αν θα έχουμε μια τέτοια ανάπτυξη. Επομένως, όταν μιλούμε για έθνος, για πατρίδα, για ανάπτυξη, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό συντελέστηκε σαν αποτέλεσμα της εργασίας και συσσωρευμένη εργασία Κυπρίων και μη Κυπρίων μαζί παρήξαν τον πλούτο για αυτή τη χώρα. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτούμε ποια κοινωνία θέλουμε. Η κοινωνία του αύριο πρέπει να έχει υπόψη της τα κοινωνικά ζητήματα, τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία σήμερα ταλανίζεται κυρίως από την τραπεζική ασυδοσία. Αυτή είναι η ουσία της. Άρα ήρθαν στην Κύπρο ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης και του οικονομικού θαύματος της Κύπρου και τώρα θέλουν να τους διώξουν ή θέλουμε να τους διώξουν, αν θέλετε, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, χαρακτηρίζοντας τους παρήσαχτους. Επειδή έχουμε όμως ξεφύγει από τον χρόνο μας, κύριε Δημοκρινότη, θα ήθελα να σας θέσω ένα τελευταίο ερώτημα. Πόσο εύκολο μάλλον είναι να πείσουν το κοινό οι ακραίες κνηπιστικές ομάδες, πόσο εύκολο είναι να πείσουν το κοινό για τις απόψεις τους και τις θέσεις τους και στην περίπτωση που καταφέρουν και πείσουν το κοινό και στην περίπτωση που καταφέρουν και πάρουν τον κόσμο με το μέρος τους, ποιες θα είναι οι συνέπειες? Να μιλήσουμε έτσι όμως με πραγματικά. Ποια θα είναι τα αποτελέσματα? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι εάν αντιληφθούμε και αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά στη βάση των και αντιμετωπίσουν σε 6 πυλώνες βάσει του οποίου νομιμοποιήθηκε το φαινόμενο και καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, το ατραξιόν, η ελκυστικότητα αυτών των νεοφασιστικών και ακροδεξιών απόψεων και προσεγγίσεων, νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί. Όχι εύκολα, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αλλά εδώ χρειάζεται και η συνδρομή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των κύριων πολιτικών κομμάτων. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτά με το μέρος μας. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Σήμερα έχουμε. Για παράδειγμα, επιστρέφω στο κύριο άρθρο στη σημερινή σήμερα, ο οποίο υπεραμείνεται του δικαιώματος του ΕΛΑΜ να είναι υποψήφιο. Να έχει υποψήφιο πρόεδρο. Κάθε κόμμα έχει το δικαίωμα του από τη στιγμή που κάποιο το έχει χρήσει κόμμα, τότε έχει το δικαίωμα στην άποψή του. Εντάξει, να μην συνεχίσουμε με τις εφημερίδες όμως. Ναι, απλώς θέλω να πω ότι ναι, ακριβώς το πρόβλημα υπάρχει αυτή η παρεξήγηση περί δημοκρατίας. Δεν είναι η δημοκρατία ένα νέο ναζιστικό κόμμα να δικαιούται να ανεβεί στην εξουσία. Έστω και αν πάρει την πλειοψηφία, έστω και αν πάρει 90% των ψήφων. Δεν είναι δημοκρατικό. Αυτό είναι λάθος, τότε δεν είναι λάθος του ίδιου του κόμματος που τώρα είναι κόμμα, αλλά είναι λάθος της συγκεκριμένης πολιτείας που του έδωσε το δικαίωμα να ονομάζεται κόμμα. Αυτό είναι που θέλω. Εντάξει, οκ. Okay. Το θέμα δεν είναι ποιο είναι το λάθος. Είναι ότι υπάρχει αυτή η στρέβλωση περί δημοκρατίας. Τώρα, εάν πάρουν ψήφους και εκλέγουν, θα αντιμετωπιστούν όπως αντιμετωπίζονται και αλλού. Δηλαδή, όταν ανέβηκε ο Χίτλερ στην εξουσία, είδαμε τι έκανε. Όταν ήταν το 1974 στην Κύπρο, είδαμε τι έκανε όταν πήρε την εξουσία ο Σαμψόν και η Χούντα και η ΟΚΑΒΙΤΑ. Είδαμε τι έγινε στην Κύπρο. Δηλαδή, έχουμε αυτά παραδείγματα
που ξέρουμε τι θα συμβεί σε αυτήν την περίπτωση. Βέβαια, εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα καταλάβουν, θα κάνουν τα ίδια πράγματα. Αλλά ήδη δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα που δημιουργούν πολλώσεις και εκρήξεις. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου το κοινωνικό ζήτημα θα παραμεριστεί και θα πάρει άλλα ζητήματα προτεραιότητα που δυστυχώς θα μπούμε σε μια πολύ πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτή που βρισκόμαστε σήμερα. Το απέφχομαι. Αλλά η τάση που υπάρχει, διότι δεν υπάρχει πλαίσιο για μάθηση, είναι να ανεβούν αυτά τα φαινόμενα και αλλά ελπίζω, εγώ αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι εγώ προσωπικά δεν τους φοβάμαι και κανένας δεν πρέπει να φοβάται τους φασίστες. Διότι ένα από τα θέματα που αυτό που τους δίνει η δύναμη είναι ότι τους φοβούνται. Λοιπόν, δεν τους φοβάται κανένας. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε που πάνε και ξέρουμε πώς να τους αντιμετωπίσουμε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Ευχόμαστε καλύτερα. Ευχαριστώ.